πώς το λένε, η συμμετοχή του κόσμου. Κάθε μέρα έχουμε όλο και πιο πολλά, τα σχολεία, τα γυμνάσια, τα λύκεια και κάποιοι σύλλογοι που προσφέρανε τρόφιμα. Αυτή τη στιγμή εμείς τα βάζουμε σε κούτες. Τη Δευτέρα το μεσημέρι θα έρθει μια μεταφορική να φορτώσει και θα φύγουν από εδώ και θα πάνε στα κεντρικά της Αθήνας. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να μαζεύουμε μέχρι που ο κόσμος ανταποκρίνεται. Είναι η πρώτη αποστολή που φέρνει. Εμείς από εδώ η πρώτη αποστολή. Έχουμε άλλες κούτες σε άλλη αποθήκη. Σε άλλη αποθήκη. Ο κόσμος έρχεται και είναι και συγκινημένος. Οι πιο πολλές κυρίες κλαίνε όταν φέρνουν τα τρόφιμα. Σκέφτονται τα παιδιά, τις οικογένειες των ανθρώπων. Και είναι πάρα πολύ ευχαριστημένες, δηλαδή, το να προσφέρουν αυτά. Και άλλες μου λένε, θέλετε κι άλλα να σας φέρουμε, θέλετε κι άλλα να μας σας φέρουμε. Τόσο τόση προθυμία, δηλαδή. Προθυμία, ναι. Εσείς που συχνά ανταποκρίνεστε σε τέτοιες περιπτώσεις σαν Ερυθρός Σταυρός, είναι από τις φορές που ο κόσμος σπέβδει... Ναι, είναι η μεγαλύτερη ανταπόκριση αυτή που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή όλες οι τάξεις, οι φτωχοί άνθρωποι, βλέπεις, πιο πολλούς βλέπεις φτωχούς τώρα εδώ να φέρνουν 2 κιλά, ας πούμε, αλεύρι, 2 κιλά μακαρόνια, ζάχαρη, ό,τι μπορεί ο καθένας προσφέρει. Τώρα αυτά είναι όλα πια σχεδόν... Αυτά εσείς τα συσκευάζετε, ναι, τώρα, ναι, τα ομαδοποιούμε.